του Χριστού, 40. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω είναι κατανοητό από όλους το κατεπήγον του χαρακτήρα, αλλά και ως προς την ουσία, αν μου επιτρέπετε να πω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες που φέρτος εορτάζεται το υπολείοχος της πόλης μας. Θεωρώ το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και με δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει και κόσμος που θα μπορεί να εκφράσει το θρησκευτικό του φρόνημα, να το δώσουμε μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασης. Η δαπάνη για το Δήμο Καλαμάτας από κωδικό που ήδη έχουμε και αναφέρεται πιο κάτω είναι 2.000 ευρώ συν το ΦΠΑ. Σε αυτό, επειδή το κόστος είναι λίγο μεγαλύτερο, θα υπάρχει και μια συνδρομή από την Μητρόπολη Μεσσηνίας. Μάλιστα. Ως προς το κατεπήγον συμφωνούμε. Όχι, κύριε Πρόεδρε, γιατί να σας πω γιατί δεν συμφωνώ. Γιατί εγώ είμαι στο σχολείο και ήρθα 12 παρατέταρτο. Δεν μπορώ να έχω προλάβει να ανοίξω τα email, γιατί σήμερα είχαμε κάποια κρούσματα σε γονείς και θα έπρεπε να επιμεληθούμε να έχουμε σε επαφή με τον ΕΟΔΗ. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Παπατή είναι σταθερή γιορτή. Ο κορονοϊός υπάρχει εδώ και ένα χρόνο. Αφού υπήρχε μια τέτοια πρωτοβουλία από τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν το έφεραν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το έφεραν και νωρίτερα. Εγώ δεν έχω δει την εισήγηση. Δεν ξέρω ούτε καν αν δίδεται σε συγκεκριμένο πώς δίνεται. Αλλά πιστεύω ότι και στο κατεπήγον διαφωνώ και όχι την τελευταία στιγμή. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοια θέματα τελευταία στιγμή. Να πω μια κουβέντα. Μάλιστα. Σαράντο, να δούμε λίγο το κατεπήγον με όλους, αν μου επιτρέψεις και μετά να μιλήσεις. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, ως προς το κατεπήγον, να συγχωρείτε. Συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, έχει μια αξία να πω, έχει μια αξία, συγχωρέστε με να το πω από την αρχή, ότι ως συνήθως την Θεία Λειτουργία τη μετέδιδε η ΕΡΤ. Λόγος φέτος ότι είναι υποβαθμισμένη κατά την ΕΡΤ, τέλος πάντων δεν ξέρω τη σκέψη της, δεν θα το καλύψει. Αυτό το ενημερωθήκαμε εκτές ότι θα υπάρχει αυτή η κάλυψη. Και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα. Δεν είχαμε κανένα λόγο να έρθουμε καιρός, έχει δίκιο ο Γιάννης. Αλλά εκτές πληροφορηθήκαμε ότι η ΕΡΤ δεν θα μπει στη διαδικασία τη μετάδοση όπου γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης από τον Καλαματιανό να κοντά τη στη αυτή. Αυτά είναι τα δύο λόγοι, οι σημαντικοί. Λοιπόν, Βασίλη Ταμουράνη, εσύ συμφωνείς με το κατεπήγον? Εγώ θα συμφωνήσω μετά την διευκρίνηση που έδωσε ο Αντιδήμαρχος, και γιατί αυτό ήταν και η ερώτησή μου, ότι αφού το καλύπτει η ΕΡΤ, γιατί πληρώνουμε? Αφού λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα μας είπε, ότι φέτος η ΕΡΤ δεν θα το καλύψει, δεύτερον, ότι ήρθε η ενημέρωση αυτή σήμερα, χθες, πότε είπε, και το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλές μέρες, δεν έχουμε άλλη συνεδρίαση, εγώ ασφαλώς, παρά το γεγονός ότι έχω εκφράσει κατά το παρελθόν έντονα την αντίθεσή μου στις εισηγήσεις που έρχονται την τελευταία στιγμή, θα πω ναι. Βασίλη Νταμουράνη, αυτός ετοιμά. Λοιπόν, Λιάπας Λεωνίδας. Ναι, να συζητηθεί. Να συζητηθεί, γιατί είναι ένα... Συζητηθεί, ωραία. Γιάννη Χριστόπουλε, μετά τις επεξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Αντιδήμαρχος, μήπως άλλαξε άποψη κι εσύ? Δεν ζήτημα να αλλάξω άποψη. Να αλλάξω άποψη. Εντάξει, η ΕΡΤ είναι ένα επιχείρημα σοβαρό, θα έλεγα. Επειδή δεν είναι το κύριο Μαρινάκη. Αλλά γενικά με τις αναθέσεις των μεταδόσεων μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πρέπει να υπάρχει μια προεργασία, να έχουμε και μια άποψη. Γιατί πλέον βλέπετε τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Υπάρχει μια διαμάχη ότι γίνονται αναθέσεις κατευθείαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να έχουν την έβνοια η εκάστοτε εξουσία. Εγώ θα μιλήσω ευθαρσώς. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια προεργασία τέτοια ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ισότητα αντιμετώπιση. Έτσι. Να μην γίνουμε και εμείς μικρογραφία τη ελληνική πολιτική σκηνή. Αυτά που κάνει η ελληνική πολιτική σκηνή, να τα κάνουμε και εδώ. Λοιπόν, επειδή πρόκειται τέλος πάντων αυτό το επιχείρημα για την ΕΡΤ, θα το δεχτώ. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να τελειώνει αυτό το σενάριο που λέει ότι τέλος πάντων κάνανε αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μια σειρά των γεγονότων είτε από το κεντρικό Δήμο είτε από τα νομικά πρόσωπα. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρη διαφάνεια για την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά μας. Συμφωνώ. Παραβάζοντας αυτές τις επιφυλάξεις. Λοιπόν, παιδιά μου,
Γιάννη, ναι, συμφωνώ με τις επιφυλάξεις. Να διευθύνω την κουβέντα, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημαρχέ. Καλησπέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλώς ήρθατε. Γιάννη, άρα λοιπόν, όπως το συμφωνώ με τις επιφυλάξεις που έβαλα, οποιαδήποτε ανάθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διέπεται από τις κανόνες πλήρους διαφάνειας, ισότιμης αντιμετώπισης, αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας. Πρόεδρε, ποια κατανάλη υπάρχει μόνο από τη δυνατότητα τη ζωντανή μετάδοση. Σε παρακαλώ, Γιάννη Μπάκα, σε παρακαλώ, μισό λεπτούλι. Ω προ την ουσία, κύριε συνάδελφε, συμφωνούμε όλοι. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ρωτήσω κάτι. Ερώτημα. Ένα-ένα, δύο λεπτά. Ο κύριο Νταμουράνη. Ω προ την ουσία, κύριε Νταμουράνη. Ναι, ω προ την ουσία. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Θα καλύπτει, το ποσό αυτό θα επιμεριστεί και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ή μόνο σε τηλεοπτικά μέσα. Όχι, μία live μετάδοση, κύριε Σάστρα. Είναι live streaming από ό,τι διαβάζω. Κύριε Μαρινάκης θα απαντήσει γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, είναι ζωντανή μετάδοση της θείας λειτουργίας από σταθμό της περιοχής μας, αυτόν που έχει τη δυνατότητα εδώ στην Καλαμάτα με link που μπορεί να συνδεθεί και να εκπέμψει σήμα. Σε ένα κανάλι θα είναι. Α, σε ένα κανάλι θα είναι. Σε ένα κανάλι με τέσσερις κάμερες που θα καλύπτει την θεία λειτουργία. Μάλιστα. Γιάννη Χριστόπουλε. Γιάννη, δεν μας ακούει. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ της πρότασης αυτής που φέρατε. Ούτως ή άλλως, στην εκκλησία δεν θα πάνε οι θρησκευόμενοι, οπότε πρέπει να τους δώσουμε διέξοδο. Και βεβαίως είμαι υπέρ της απόφασης. Ωραία. Υπέρ της πρωτοβουλίας του Λιάβα. Βασίλη Ταμοράνη. Υπέρ και εγώ, υπέρ. Υπέρ. Γιάννη Χριστόπουλε. Ναι. Υπομένει, σε ό,τι αφορά το κατεπίγον, να ακούγεται και πρόεδρε, μ' ακούτε. Αλλά ακούγονται ταυτόχρονα, κύριε Σαββατά, επειδή ακούγονται από εσάς ή έχει κλείσει το μικρόφωνο σας. Σας ακούμε, Γιάννη. Κύριε Πρόεδρε, αυτά που είπα και για το κατεπίγον, ότι σε ό,τι αφορά τις αναθέσεις ή τέλος πάντων με μέσος ή αμέσως τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών ή τέλος πάντων ζωντανών μεταδόσεων με οποιοδήποτε τρόπο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τέλος πάντων τα καινούργια που έχουν βγει, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, αξιοπιστία και ισότιμη αντιμετώπιση. Αυτό έχω να πω, γενικός κανόνας. Εγώ δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Δεν έχω δει την εισήγηση, να σας πω την αλήθεια, γιατί κάτι έγινε στο σχολείο με κρούσματα σε γονείς σήμερα. Και με την ευκαιρία θα πρέπει ο Δήμος να προμηθευτεί αντισηπτικά, γιατί τελειώνουν στα σχολεία τα αντισηπτικά, να ξέρετε. Και υπάρχει ένα πρόβλημα. Ψηφίζω υπέρ της επιφυλάξης που κατέθεσα στο πρώτο μέρος. Και βέβαια θα πρέπει να λαμβάνουμε γνώση όσο το δυνατόν νωρίτερα αυτών των ζητημάτων οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Α, ομόφωνα λοιπόν και το δεύτερο. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Παβατά, ναι, να σας ακούσω. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο γιατί δεν το μεταδίδει η ΕΕ. Όπως κάνει και σε άλλες πόλεις της χώρας μας, όπως τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα. Αφήστε με, κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε να ολοκληρώσω. Γιατί δεν το μεταδίδει. Ναι, αλλά κάνει κάτι το οποίο ήδη το έχει εξηγήσει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Λοιπόν, όπως κάνει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, όπως στην Πάτρα, στον Άγιο Ανδρέα και σε άλλες πόλεις, πρώτον και δεύτερον, πού θα δοθεί πάλι η ανάθεση αυτή. Ένα κανάλι υπάρχει μόνο που έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει δεύτερο στην Καλαμάτα. Κάνετε λάθος, κύριε Μπάκα. Κάνετε λάθος. Κύριε Μπάκα, για σας μπορεί να υπάρχει ένα κανάλι. Ένα κανάλι. Για σας μπορεί να υπάρχει μόνο ένα κανάλι, κύριε Μπάκα. Κύριε Παβατά. Ένα, δεν υπάρχει. Γιάννη, ήρεμα. Ήρεμα, σε παρακαλώ, συνάδελφε. Για σας υπάρχει μόνο ένα. Μπορείτε να μας πείτε και το δεύτερο του δικό σας. Για πείτε μας. Ο κύριος Μαρινάκης, παρακαλώ πολύ να βάλουμε μία σειρά. Γιάννη Μπάκα, να μιλήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Μαρινάκης, να δώσει την εξήγηση. Το πρώτο κομμάτι το έχει απαντήσει ότι φέτος η ΕΡΤ
όπως ακούσαμε όλοι μας, δεν αναλαμβάνει να κάνει, γιατί το θεωρεί ότι έχει υποβαθμιστεί γενικότερα λόγω της μη συμμετοχής του κόσμου. Το δεύτερο κομμάτι να πάει μόνο σλάδι του κ. Μαρινάκης. Πρόεδρε, κάνει... ναι, ναι, δεν είναι λόγω μη συμμετοχής του κόσμου, είναι ότι η Ερντέν ακολουθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεδομένου του ότι δεν θα υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ λόγω των υγειονομικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων, δεν ακολουθεί η Ερτένα. Αυτό και εμείς ξέραμε, γι' αυτό και δεν είχαμε ασχοληθεί. Θεωρούσαμε ότι θα είναι εδώ η Ερτένα για να μεταδώσει. Πληροφορηθήκαμε ότι η Ερτένα ακολουθεί τον πρόεδρο πάντα και στον Αγιατρία και οπουδήποτε βγαίνει ο πρόεδρος. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο επιλέξαμε προημερεσία να το φέρουμε για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να μπορέσει να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Μάλιστα, Δημάρχε. Ωραία. Θέλει κανείς άλλο να απαντήσει κάτι? Όχι. Λοιπόν, ομόφωνα λοιπόν το. Εμένα δεν με απαντήσει, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν με απαντήσετε εμένα, ναι. Πού θα δώσει. Έρχεται, κύριε Φαφατά, κάποιο δεύτερο κανάλι. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Ρώτησα. Πού θα δοθεί η ανάθεση αυτή και γιατί 2.000 και όχι 500 ευρώ που δίνεται στη μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι πιο πολλές ώρες. Για ποιο λόγο? Στη μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 500 ευρώ την κάθε φορά, που είναι πολύ περισσότερες ώρες από τη λειτουργία. Ωραία. Σαράντο, θα απαντήσεις εσύ. Δεν σ' ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση του συνάδελφου. Πρώτον, για να γίνει αυτή η εκπομπή του σήματος, θέλει την υποδομή. Εγώ δεν ξέρω πολλές υποδομές να υπάρχουν για αυτή τη διαδικασία. Πρώτον. Δεύτερο, θέλει έναν εξοπλισμό. Αν θέλουμε να κάνουμε μια μετάδοση με μια κάμερα, να κάνουμε με μια κάμερα. Αλλά εδώ τώρα, όταν εκπέμπεις ένα προϊόν για να ικανοποιήσεις τον τηλεθεατή, ο οποίος δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία που σύρεαν κατά χιλιάδες. Μα είναι θέμα τώρα που το συζητάμε. Θα έχει 4 κάμερες, θα έχει μια επαγγελματική αποστολή εικόνας στους δέκτες των τηλεόρασεών μας και οι τιμές σε ζωντανές τέτοιες μεταδόσεις τελείως διαφορετικές. Εν πάση περιπτώσει, για να πω και το τελευταίο, γιατί αισθάνομαι ότι ο συνάδελφος ο κ. Παπαντάς δεν δημιουργεί εντυπώσεις. Ακόμα και οι περισσότερες των περιπτώσεων, όταν κατεβαίνει στην επαρχία και δει την περιοχή μας, το σήμα από την ίδια πηγή το παίρνει. Μα τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να παίρνουμε από την Αθήνα link για να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ λίγο, παιδιά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ χαίρομαι που ο συνάδελφος ο Σαράντος έχει εντρυφήσει, βλέπω και στα τεχνικά των μέσων. Αλλά ο κύριος Παπαντάς ρώτησε κάτι διαφορετικό. Μίλησε πώς προσδιορίστηκε το κόστος. Όταν η ίδια μετάδοση έχει μικρότερο κόστος. Αυτό σας ρώτησε. Εσείς πετάξατε την μπάλα στην εξέδρα. Κάνατε τεχνικές περιγραφές. Απάντησα, κύριε Σιγάδο. Απάντησα ότι αξιοποιείται μικρότερη τεχνική υποδομή. Αυτό είπα. Αλλά εμάς που το σημείσαμε τους σκηνοθέτες εδώ. Εσείς αναλάβατε το πρόβλημα. Το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Το ερώτημα είναι, και το έβαλα από την αρχή. Λυπάμαι γιατί δεν είχε ο κύριος Χριστόπουλος την εισήγηση στα χέρια του, θεωρείς ότι είχε διαβάσει. Εκεί περιγράφει. Δεν την έχω, δεν την έχω, γιατί τη στείλατε 12 και σας είπα ότι έχω πρόβλημα στο σχολείο. Κύριε Χριστόπουλε, το δέχομαι αυτό. Θεώρησα όμως ότι έχετε διαβάσει. Δεν είχαμε κανέναν λόγο να μπούμε στη διαδικασία αυτή από τη στιγμή που έφτανε στους δέκτες των τηλεοράσεων των θρησκευόμενων. Και όταν λέω όλοι, μπορεί να μην ενδιαφέρει όλοι. Αυτό που θέλω να παρακολουθήσω στη λειτουργία έφτανε με τη συχνότητα της ΣΕΡ. Αυτή τη στιγμή, φέτος, δεν υπάρχει αυτό. Λέμε, ποτέ δεν κάλυψε, κύριε Δημαρχέ, ποτέ η ΕΡΤ δεν κάλυψε. Ποτέ η ΕΡΤ δεν κάλυψε όλη τη λειτουργία. Η ΕΡΤ έκανε δηλώσεις και έδινε στιγμιότυπα. Μα σοβαρά μιλάτε τώρα, αυτά. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Ορίστε, Δημήτρη, τι κάλυψε η ΕΡΤ. Να δείτε τι κάλυψε η ΕΡΤ και τον Εσπερινό μάλιστα, όχι μόνο την λειτουργία. Μα τι λέτε τώρα. Σαράντο, ολοκληρώσαμε. Ο κύριος Φαβατάς πήρε την απάντησή του και ως προς το πρώτο κομμάτι είναι ένα κανάλι που έχει τη δυνατότητα εξωτερικών μεταδόσεων στη Μεσσηνία. Δεν υπάρχει άλλο, κύριε Φαβατά, για να το γνωρίζετε. Ποιο, κύριε, ποιο είναι, κύριε Φαβατά, ποιο είναι. Σας παρακαλώ, μιλήσατε και τελειώσαμε. Ναι, ποιο είναι, το κανάλι. Ποιο είναι, κύριε Φαβατά. Εγώ δεν γνωρίζω κανάλι, είναι.
Πάρτε τις απαντήσεις σας αυτές που πρέπει και τελειώσαμε. Και δεύτερον. Ποιο κανάλι είναι αυτό, κύριε Πλόε? Δεν το γνωρίζω ποιο είναι. Δεν πειράζει. Θα το γνωρίσετε. Λοιπόν, και το δεύτερο λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι ως προς την τιμή την οποία βάζει, είναι γιατί είναι μία δουλειά την οποία κάνει, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για όλο τον χρόνο και έχει προσδιοριστή τιμή για όλο τον χρόνο, ενώ μία καταποκοπή δουλειά έχει πάντα μεγαλύτερο τίμημα. Αυτές είναι οι απαντήσεις και πάμε παρακάτω στα θέματα. Εμέσως, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, εμέσως δεχτήκατε ότι είναι μονοπωλιακό προϊόν. Εμέσως δεχτήκατε ότι λειτουργεί μονοπωλιακά. Πρόεδρε, είναι διαδικασία αυτή που ακολουθείς. Είναι διαδικασία αυτή που ακολουθείς, Πρόεδρε. Υπάρχουν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Τοποθετήθηκαν, ψήφισαν. Σε παρακαλώ, προχώρα. Κύριε Δήμαρχε, επιστεύω, επειδή το κάνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι αρμοδιότητα δικιά σας να προεδρεύετε. Επειδή το κάνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλιώς αναλάβατε πρόεδρος παντού, να ξέρουμε. Δεν είναι αυτή. Παρεμβαίνετε να μας πείτε για τη διαδικασία ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος να κανονίζει τα των διαδικασιών στα συλλογικά όργανα. Υπάρχουν πρόεδρε. Γιάννη. Ο Δήμαρχος είναι πρόεδρος σε όλα τα συλλογικά όργανα και ορίζει κάποιον να τον αναπληρώνει, κύριε Σφίλ. Τα συλλογικά όργανα. Ναι. Υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει πρόεδρος. Αλλιώς θα. Γιάννη. Ο Δήμαρχος. Και το είδατε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Κάθετε ένα τέτοιο ρόλο. Γιάννη. Πρώτη φορά βλέπω ο Δήμαρχος που δεν είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου να παρεμβαίνει στα τη διαδικασία. Γιάννη, ο Δήμαρχος σύμφωνα με τον νόμο είναι ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και μου έρχεται. Σήμερα ποιος προεδρεύει, κύριε Πρόεδρε, ποιος προεδρεύει. Όταν είναι ο Δήμαρχος έχει προτεραιότητα να μιλάει. Να προεδρεύει ο Δήμαρχος. Έχει προτεραιότητα να μιλάει. Να προεδρεύει ο Δήμαρχος. Ενημέρωσή σας, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τελειώνουμε. Ψηφίσαμε λοιπόν την έγκριση της εξειδίκευσης της για την κάλυψη των μαθανών. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα.